Κύριε Υπουργέ, παίρνουμε την ευκαιρία από ένα φαινομενικά μεμονωμένο γεγονός, του οποίου όμως πλευρές αναπαράγονται σε πάρα πολλούς χώρους των ενόπλων δυνάμεων, όχι απαραίτητα στρατόπεδα με την αδερφική έννοια όπως τα αναφέρουμε. Γι' αυτό και του δίνουμε και τη διάσταση μιας επίκαιρης ερώτησης. Το γεγονός, στις αρχές του μήνα που διανύουμε, μετά την ορκομοσία τους, νεοσύλλεκτοι στρατιώτες από το Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού στη Θήβα μετακινήθηκαν στην Τρίπολη, στο 11ο Σύνταγμα Πεζικού, για να συμμετάσχουν σε κάποιο στάδιο προκεχωρημένης εκπαίδευσης. Η μεταφορά τους έγινε με πούλμαν, στο οποίο επέβαιναν 30 στρατιώτες από διαφορετικές μονάδες, χωρίς κανένα απολύτως μέτρο πρόληψης και χωρίς να γίνουν προηγουμένως διαγνωστικά τεστ. Ο συγχρονισμός αυτός, το ταξίδι δηλαδή, διήρκησε περισσότερο από 3 ώρες. Δηλαδή, 3 ώρες αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονταν εκτεθειμένοι σε πιθανές μολύνσεις. Με την άφηξή τους βρέθηκαν 2 από τους 30 θετικοί σε κορονοϊό. Αναγκαστικά 28 μπήκαν στη διαδικασία της καραντίνας. Η διοίκηση του στρατοπέδου, και εδώ είναι ένα σημαντικό κομμάτι, πρότεινε σε αυτούς τους 28 είτε να πάρουν 14 μέρες ειδική άδεια και να μετακινηθούν προς την οικογενειακή τους κατοικία με δικά τους μέσα και έξοδα, είτε να μείνουν σε καραντίνα μέσα στο στρατόπεδο. Επιπλέον τους προτάθηκε, αν αποφασίσουν να πάνε στα σπίτια τους, να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι η στρατιωτική υπηρεσία δεν φέρει καμιά ευθύνη για το πώς θα μεταφερθούν προς τις κατοικίες τους, και επιπλέον ότι με την επιστροφή τους, με δικά τους έξοδα θα κάνουν τεστ που να αποδεικνύει ότι δεν είναι θετικοί. Και εσείς και εγώ, αλλά υποθέτω και όσοι έχουν υπηρετήσει τη θητεία τους, νομίζω ότι αντιλαμβάνονται το επίπεδο επικοινωνίας ανάμεσα στην διοίκηση και τον στρατιώτη. Ποιος είναι ο επικυρίαρχος αυτής της επικοινωνίας. Σημειωτέων ότι χρησιμοποιούμενες για καραντίνα εγκαταστάσεις του στρατοπέδου χαρακτηρίζονται ως απαράδεκτες, δεν πληρούν βασικά στοιχεία για αυτή τη χρήση, υπάρχει έλλειψη καθαριστικών υλικών και μέσων για την προστασία από τον κορονοϊό κτλ. Μάλιστα, η διοίκηση τους ξεκαθάρισε ότι είναι ευθύνη των στρατιωτών η προμήθεια αυτών των ειδών. Φυσικά δεν γίνεται λόγος για ζεστό νερό ή θέρμανση. Εδώ, και εφιστούμε την προσοχή σε αυτό που θα πω τώρα, εμείς δεν κατηγορούμε τη διοίκηση της Τρίπολης. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι και σε επίπεδο ενεργειών, αλλά και σε επίπεδο διάθεσης μέσων, η κυβέρνηση τους έχει ακάλυπτους όλους αυτούς τους ανθρώπους. Κύριε Υπουργέ, τα γεγονότα που περιέγραψα θα μπορούσαν να θεωρηθούν και μεμονωμένα όπως προανέφερα. Δυστυχώς, οι καταγγελίες από μονάδες και των τριών κλάδων, στρατό ξηράς, πολεμικό ναυτικό και πολεμική αεροπορία, από όλη την Ελλάδα, υπηρετική και νησιωτική, πέφτουν βροχή. Δεν θέλω να επεκταθώ και να αναφέρω και λεπτομέρειες οι οποίες δεν πρέπει να ακουστούν αυτή τη στιγμή από τον αέρα. Αυτό όμως δείχνει ότι και στον χώρο των ενόπλων δυνάμεων, ένα χώρο με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στρατονισμού, αναγκαστικού συγχρονισμού και με πλήρη αδυναμία επιλογών από το στρατιωτικό προσωπικό, η πολιτική της κυβέρνησης αποδείχθηκε απολύτως ανεπαρκής, βλάπτοντας σοβαρά την υγεία των ανθρώπων που υπηρετούν σε αυτό το χώρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους για τη δυνατότητα που μου δίνετε να απαντήσω. Έχουμε απαντήσει στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε πάνω από 70 ερωτήσεις σχετικές με το θέμα, και αυτό πραγματικά μας χαροποιεί, διότι μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε την εικόνα. Όχι, δεν θα έλεγα, βλέπετε, δεν χρησιμοποιώ τη λέξη την πραγματική, αλλά τη σωστή διάσταση σε όλα αυτά τα οποία αναφέρετε. Και ξεκινώ από αυτό καθεαυτό το επεισόδιο, διότι μέσα στην ερώτησή σας πήγετε και άλλα θέματα. Τι έγινε? Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση στη Θήβα και οι στρατιώτες έπρεπε να μεταφερθούν στην Τρίπολη. Πόσοι στρατιώτες είναι αυτοί? 60, όχι 30. Πώς μεταφερθήκανε? Με 2 λεωφορεία. Τι λεωφορεία των 65 θέσεων? Γιατί 2 λεωφορεία ενώ ήταν λιγότεροι? Διότι εφαρμόζουμε αυτό που λέει ο ΕΟΔΗ, χρησιμοποιούμε κάθε λεωφορείο σε κάτω του 65% της δυνατότητάς του. Άρα λοιπόν οι στρατιώτες ήταν σωστά αραιωμένοι. Φύγανε Παρασκευή πρωί 9.30 ώρα. Φτάσανε απόγευμα στην Τρίπολη. Εκεί με το που φτάσανε, έγινε σε όλους τεστ. Γιατί έγινε με το που φτάσανε? Διότι μπήκανε σε μια άλλη κοινωνία. Μπαίνοντας στην άλλη κοινωνία, έπρεπε να βεβαιωθούμε ότι είναι υγιείς.
Από αυτούς βρεθήκανε 4 θετικοί, όχι 2. Οι 4 απομονώθηκαν απευθείας. Την άλλη μέρα το πρωί, Σαββάτο πρωί, ξανά έλεγχο σε όλους. Βρεθήκαν άλλοι 2, 6 συνολικά. Απομονώνονται. Εκεί η διοίκηση θέτει το θέμα. Θα κρατήσω αυτούς εδώ, τους 6 και τους υπόλοιπους 54 εδώ σε καραντίνα 14 μέρες. Για το λύπη που δόθηκε είναι όχι. Θα πάρουν 14 μέρες άδεια, όπως προβλέπετε. Και εκεί λοιπόν έρχεται η διοίκηση και επικοινωνεί με τους γονείς, όπως είχε διαταχθεί. Τι θέλουν οι γονείς. Και εκεί κατατέθηκαν οι ανάλογες επιλογές. Ή θα φύγουν με δικό τους αυτοκίνητο, ή θα φύγουν με τους συγγενείς τους που θα έρθουν να τους πάρουν, γιατί δεν θέλαμε να διακινδυνεύσουμε, να μπουν μέσα σε μέσα μαζικής μεταφοράς και να μεταφέρουν το πρόβλημα αλλού. Καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να πάνε σε όλη την Ελλάδα. Οι στρατιώτες αυτοί, οι 60, το αποτύπωμά τους ήταν όλη η Ελλάδα. Οι στρατιώτες πήραν 14 μέρες άδεια, θελήσανε και φύγανε όλοι εκτός από 12 που παραμείνανε στο στρατόπεδο. Οι 12 ήταν οι 6 οι οποίοι είχαν αναγνωριστεί ως θετικοί και άλλοι 6 που δεν θελήσαν να φύγουν. Οι στρατιώτες επιστρέψαν χθες. Ολοκληρώθηκε η άδεια και χθες παρουσιαστήκαν από όλους. Ένας είναι θετικός και σήμερα το πρωί είναι στο 401 και κάνει επανέλεγχο. Εάν κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος, το αποτέλεσμα δικαίωσε τη δράση. Προστατεύσαμε το προσωπικό μας και το προσωπικό μας υγιές με μέρημνα δικιά μας, με διαταγή δικιά μας. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω, η στρατιωτική υπηρεσία είναι εκείνη που παρέχει μάσκες. 266.000 μάσκες έχει παρασκευάσει το 700 ΣΕ στην Κοπή, στον Πειραιά, το εργοστάσιο, το στρατιωτικό, το οποίο τις παρέχει σε όλες τις μονάδες του ελληνικού στρατού. Επίσης, πάνω από 65.000, για την ακρίβεια 65.500 λίτρα απολυματικού έχει κατασκευάσει η ΑΔΗ, Πειραιός δεξιά, και έχει και αυτό διανεμηθεί σε όλες τις μονάδες. Άρα λοιπόν η στρατιωτική υπηρεσία είναι εκείνη η οποία μεριμνά για αυτό. Είπατε ότι δεν υπάρχει θέρμανση και δεν υπάρχει ζεστό νερό. Βεβαίως και υπάρχει και θέρμανση και ζεστό νερό. Η μονάδα δεν έχει δεχθεί κάποιο παράπονο από τους στρατιώτες διατυπωμένο επισήμως. Παράλληλα θα ήθελα να αναφέρω εδώ ότι η στρατιωτική υπηρεσία έχει δημιουργήσει εδώ και καιρό δομές εξωστρέφειας και δομές πλήρους διαφάνειας. Δηλαδή υπάρχει, αν πληκτρολογήσετε στο κινητό σας, γραφείο στήριξης οπλιτών. Θα σας παραπέμψει αμέσως στην ανάλογη σελίδα των επιτελείων. Εκεί βλέπετε ότι ο κάθε στρατιώτης έχει τη δυνατότητα ανώνυμα ή επώνυμα να μπει και να πει το πρόβλημά του. Και αυτά καταγράφονται, ελέγχονται από επιτροπές, από ειδικούς, απαντώνται, μιλάμε με τους γονείς. Παράλληλα, ο κάθε γονέας λαμβάνει μια επιστολή από το διοικητή που του λέει: Κύριε Στεφανή, καλημέρα σας. Έχουμε το γιο σας εδώ. Παρακαλώ πολύ, το τηλέφωνο μου είναι αυτό. Αν θέλετε κάτι, μπορείτε να τα αποκριθείτε. Θα απαντήσω και κάποια άλλα στοιχεία στη δευτερολογία μου. Θέλω να είμαι εντός του χρόνου. Ήθελα όμως να πω το εξής. Είπατε μία φράση η οποία μετά από 4 δεκαετίες στις ένοπλες δυνάμεις πραγματικά με ενοχλεί. Η κυβέρνηση έχει αφήσει ακάλυπτους τους διοικητές. Θα ήθελα να πω με πλήρη γνώση του τι λέω και ξέρετε ότι έχω γνώση ότι την παρούσα περίοδο όλα τα θέματα της άμυνας αντιμετωπίζονται ολιστικά. Κοιτάξτε τι γίνεται στο προσωπικό, κοιτάξτε τι γίνεται στο υλικό και κοιτάξτε το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε σαν ένοπλες δυνάμεις. Είμαστε στη θέση μας ισχυροί και προασπίζουμε τα σύνορά μας. Αν η κυβέρνηση δεν μεριμνούσε γι' αυτό, τότε δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε και θα τα είχαμε αφήσει ανοιχτά. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να τα πω. Το ύφος μου, συγχωρέστε, το είναι το πάθος που με διακατέχει. Ξέρετε την εκτίμηση την οποία σας έχω. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για τις διευκρινήσεις και πραγματικά χαίρομαι που την πλειοψηφία των θεμάτων που θέσαμε επιβεβαιώνονται. Δηλαδή και η μετακίνηση κατά την άποψή μας δεν έγινε σύμφωνα με τα επιστημονικά πρωτόκολλα, αλλά και τα διλήμματα που έθεσε η διοίκηση στους στρατιώτες είναι έτσι. Και τέτοια διλήμματα δεν πρέπει να μπαίνουν στους στρατιώτες, ούτε με ίδια μέσα να μετακινούνται, ούτε να μην υπάρχουν, να μην έχει ο στρατός την υποδομή να καλύψει στρατιώτες σε καραντίνα και τα υπόλοιπα θέματα που είπαν. Καταρχάς, η κυβέρνηση δεν αμφισβητεί κανένας ότι πήρε μέτρα. Αυτό έλειπε, να παραμείνει και αδρανής. Βέβαια, δεν θα την επιβραβεύσουμε επειδή πήρε κάποια μέτρα τα οποία είναι αυτονόητα. Θα έπρεπε να πάρει κάποια μέτρα τα οποία θα ήταν αυτονόητα για την προστασία της υγείας των πολιτών. Όμως ούτε αυτά δεν πήρε. Το θέμα αυτό και αυτό κατά την άποψή μας προσδιορίζει και το πρόβλημα. Αυτό δημιουργεί το επικίνδυνο περιβάλλον που πραγματικά προβληματίζει, για να μην χρησιμοποιήσω μία πιο έντονη έκφραση, το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, στρατευμένους και μόνιμους, αλλά και τις οικογένειές τους.
Εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα από την πρώτη στιγμή εμφάνισης της πανδημίας έχουμε καταθέσει, το γνωρίζετε, ένα μπαράζ ερωτήσεων αλλά και προτάσεων, ρεαλιστικών προτάσεων, οι οποίες βγαίνουν μέσα από την καλή γνώση του χώρου την οποία διαθέτουμε, των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και μέσα από συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες. Οι προτάσεις μας αυτές κατά κανόνα αγνοήθηκαν. Το ίδιο συνέβη για τις προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος για την αντιμετώπιση της πανδημίας, είναι μια εμβόλυμη παρατήρηση αυτή, και εκτός στρατοπέδου. Αναδεικνύαμε προβλήματα και ταυτόχρονα προτείναμε λύσεις, προτείναμε νομοθετικές τροπολογίες, αλλά στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Να σας θυμίσω συγκεκριμένες περιπτώσεις για να μην μιλάμε χωρίς παραδείγματα. Θέματα για το 212 Κύχνε, το κινητό χειρουργικό νοσοκομείο εκστρατείας της Ξάνθης. Την ελληνική δύναμη της Κύπρου, την ΕΛΔΙΚ. Θέματα που άπτονταν της ασφάλειας του προσωπικού του πολεμικού ναυτικού σε Σκαραμαγκά, Αμφιάλη, αλλά και στο Ραβλώνα και στο στρατόπεδο Μαυρουδί στη Μυτιλίνη και στον Ταλίπη στη Θεσσαλονίκη και στο στρατόπεδο Ζήση στην Αλεξανδρούπολη, στην Άσυρο κτλ. Και πρόσφατα βέβαια και στην ΚΟ, μέσα από διαμαρτυρίες των ίδιων των γονέων οι οποίοι είχαν στρατιώτες εκεί. Ζητήσαμε από την κυβέρνηση να πάρει άμεσα και ουσιαστικά μέτρα προστασίας των αυτών και του προσωπικού του πολεμικού ναυτικού, με ιδιαίτερη μέρημνα για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων και των υποβρυχίων. Δεν πήρε η κυβέρνηση. Τα αποτελέσματα δεν θα τα σχολιάσω αυτή τη στιγμή εδώ, με την κάμερα ανοιχτή απέναντι. Μελετήσαμε έγγραφα της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, της ΠΟΕΣ, αλλά και πρωτοβάθμιων ενώσεων στρατιωτικών που ανήκουν στη δύναμή της και που με ευθύνη πραγματικά ανέδειξαν και έστειλαν σε όλα τα πολιτικά κόμματα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Με βάση αυτά, σας θέσαμε ερωτήματα σχετικά με τους μετακινηθέντες πέρυσι για την φύλαξη των συνόρων στον Εύρο, για τις ελλειπέστατες συνθήκες διαμονής τους, χωρίς ασφάλεια απέναντι στην πανδημία. Αυτά ζητούσαν οι ίδιοι να δημοσιοποιηθούν. Ποιος θα τους αμφισβητήσει? Οι ίδιοι επίσης ανέδειξαν, και σας τα θέσαμε αυτά, ερωτήματα σχετικά με το προσωπικό που υπηρετεί στα hot spots. Δεν τους χορηγούνταν και ζητήσαμε να τους χορηγηθούν άδειες λόγω προσβολής κάποιων στελεχών από τον κορονοϊό. Θέσαμε ερωτήματα για τα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με την προστασία του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και του λιμενικού σώματος κατά τη μεταφορά ασθενών με κορονοϊό, είτε με πλωτά είτε με εναέρια μέσα. Ζητήσαμε αυτό που και οι ίδιοι κράβγαζαν απεγνωσμένα, δηλαδή μέτρα για την προστασία τους. Αυτό δείχνει ότι πραγματικά υπήρχαν ελλείψεις στην αντιμετώπιση. Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση απέναντι στο λαό δεν υποδέχεται την αποτυχία της, δεν αποδέχεται την αποτυχία της στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Ειδικά όταν αυτή η αποτυχία έχει μεζούρα χιλιάδες νεκρούς, δεκάδες χιλιάδες σακατεμένους που βγαίνουν από τις ΜΕΘ, χιλιάδες οικογενειακές τραγωδίες και παράπλευρα θύματα. Όμως έστω και τώρα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα ζητάει, πάρτε μέτρα, άμεσα μέτρα που θα ανακουφίσουν τόσο το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, όσο και τις οικογένειές τους που δοκιμάζονται μαζί τους. Σας ευχαριστώ.